Συνδεθούμε με την κυρία Αφροδίτη Ρέτζιου τηλεφωνικά. Είναι ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών. Καλημέρα σας, κυρία Ρέτζιου. Καλημέρα σε εσάς, τους τηλεθεατές σας και καλή επιτυχία στην εκπομπή σας. Ευχαριστούμε θερμά. Θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο γενικό καταρχήν. Παρακαλώ. Ότι αυτό στο οποίο αναφερθήκατε πριν δεν είναι ούτε μια μεμονωμένη ούτε ακραία περίπτωση. Ακραίες και τραγικές είναι οι ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό σε όλες τις δημόσιες μονάδες υγείας, στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας. Και επειδή άκουσα παρακαλώ. Και για τους καλεσμένους σας, αυτή είναι η πολύτιμη παρακαταθήκη που άφησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να συνεχίσει το ίδιο, λέμε εμείς, αντιλαϊκό έργο, γιατί από τις κυβερνητικές προτεραιότητες απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά για μαζικές προσλήψεις ώστε να καλυφθούν κυρία τα χιλιάδες κενά που υπάρχουν σε γιατρούς και νοσηλευτές σε μόνιμο προσωπικό. Βέβαια, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι η προτεραιότητα, όπως τουλάχιστον έλεγε και η προηγούμενη κυβέρνηση και η σημερινή κυβέρνηση, είναι προσλήψεις σε παιδεία, υγεία. Ασφάλεια. Ναι. Ακριβώς. Εμείς όμως δεν είδαμε τίποτα από όλα αυτά πέρα από αόριστες και γενικόλογες υποσχέσεις και διακηρύξεις. Γι' αυτό και λέω ότι όπως αυτοί θα συνεχίσουν στον ίδιο δρόμο τον αντιλαϊκό και εμείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε το αυτονόητο, δηλαδή να καλυφθούν τα χιλιάδες κενά που υπάρχουν με μόνιμο προσωπικό. Σε εφημερίες ο μέσος όρος, κυρία Ρέτζιου, ποιος είναι, αν μου επιτρέπετε, σε εφημερίες. Περίπου πόσες μέρες μπορεί να κάνει εφημερία ένας γιατρός, δηλαδή. Ακούστε λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτό. Η συνάδελφος συμπλήρωσε την Παρασκευή, την 32η μέρα συνεχούς εφημερίας. Ναι. Την Παρασκευή, εξαιτίας της εγκληματικής αδιαφορίας, γιατί το πρόβλημα είναι γνωστό εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Και στη διοίκηση του νοσοκομείου, είναι συνδιοικούμενα το νοσοκομείο της Λίμνου και το νοσοκομείο της Μυτιλίνης, και στη διοίκηση της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας και στην κυβέρνηση. Εδώ και πολλούς μήνες το νοσοκομείο της Λίμνου έχει μία μοναδική παθολόγο για να καλύπτει 60.000 κατοίκους, να περιθάλπει τους νοσηλευόμενους, να κάνει εξωτερικά ιατρία. Μία να καλύπτει παθολόγο έχει το νοσοκομείο της Λίμνου. Ορίστε. Μία μοναδική παθολόγος. Μάλιστα. Την Παρασκευή, λοιπόν, στο πρόγραμμα των εφημεριών δεν υπήρχε κανένας παθολόγος να εφημερεύει. Η συνάδελφος, με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους ασθενείς της, παρέμεινε στο νοσοκομείο και ευτυχώς που παρέμεινε, γιατί την επόμενη μέρα χρειάστηκε να διακομίσει ασθενή βαρύ περιστατικό που νοσηλευόταν συμπτικό στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης. Από εκείνη την ημέρα, της ασκούνται αφόρητες πιέσεις για να συνεχίσει να εφημερεύει μέχρι το τέλος του Ιουλίου, δηλαδή μέχρι 50 μέρες συνεχούς εφημερίας. Και όχι μόνο αυτό, εμείς είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία το Σάββατο το μεσημέρι με τη διοικήτρια της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας. Ναι. Και η λύση που σκέφτονται να δώσουν, την οποία βέβαια δεν έχουν τολμήσει να την προχωρήσουν, εμείς τους προκαλέσαμε να δώσουν εντέλεστε στη συνάδελφο να συνεχίσει να εφημερεύει μέχρι τέλος Ιουλίου. Όχι μόνο λοιπόν δεν κάνανε αυτό, αλλά η συνάδελφος έλαβε χθες στο κινητό της SMS από τη διοικήτρια του νοσοκομείου της Μυτιλίνης, η οποία κατσάδιαζε τη συνάδελφο που επιμένει να τη ζητάει άδεια, δεν έχει πάρει ούτε μία μέρα ρεπό. Της έλεγε ότι θα συνεχίσει να εφημερεύει με μήνυμα στο κινητό της. Πόσες ώρες είναι η εφημερία, για εξηγήστε μας λίγο να καταλάβει και ο κόσμος. Δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Πόσες ώρες είναι η εφημερία, πόσες ώρες διαρκούς δουλειάς καθημερινής. Συνεχόμενα. Συνεχόμενα. Εγώ δηλαδή. Και πόσα περιστατικά μπορεί να έχει να αντιμετωπίσει. Το πρωί στο νοσοκομείο και εφημερεύω και θα παραμείνω μέσα στο νοσοκομείο. Πολλά περιστατικά. Και είμαστε και τουρίστες, όλοι συνάδελφοι στα δημόσια νοσοκομεία. Μάλιστα. Και ποια είναι εμείς η βεβαίως, εάν η διοικήτρια θέλει να παρέμβει, είμαστε εδώ. Για οποιαδήποτε παρέμβαση θέλει να κάνει και η διοίκηση, έτσι. Να κάνει, θα μου επιτρέψετε όμως μισό λεπτό να σας πω. Ναι. Το πρόβλημα αυτό δεν έχει προκύψει τώρα. Το πρόβλημα είναι γνωστό. Γιατί τι λένε, θα μετακινηθεί γιατρός από το νοσοκομείο της Μυτιλίνης, το οποίο επίσης είναι τραγικά υποστελεχωμένο. Ένα νοσοκομείο που επίσης εφημερεύουν οι συνάδελφοι εκεί 24 ώρες το 24ωρο, 30 μέρες το μήνα, 365 μέρες το χρόνο. Δεν μπορεί να δουλέψει έτσι άνθρωπος. Λοιπόν, και ιδίως ένας επιστήμονας με τέτοιο αίσθημα ευθύνης. Το πρόβλημα έχει προκύψει ήδη από το 12 επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Από το 12. Από το 12 καλύπτονται
οι ανάγκες του νοσοκομείου της Λίμνου με συνεχείς μετακινήσεις από το νοσοκομείο της Μυτιλήνης. Έχει, έχει δύο κενές οργανικές θέσεις ο οργανισμός του νοσοκομείου της Λίμνου σε παθολόγους. Δεν έχουν προκηρυχθεί. Μάλιστα. Δεν έχουν προκηρυχθεί. Και το 12 είχαν καταργηθεί θέσεις μόνιμων παθολόγων που προβλέπονταν και μετατράπηκαν σε θέσεις εργαστηριακών γιατρών. Και βέβαια τι λέει και η κυβέρνηση ο κ.